πίσω από τη ζωή του και από τα διδάγματα που βγαίνουν από τη ζωή του. Σήμερα η Εκκλησία είχε άνω των 3.500 Αγίων που εόρταζε. Μέσα σε αυτούς υπήρχε και ο προφήτης Μωσής, ο Θεόκτης, για τον οποίο ξέρουμε από το σχολείο ακόμη, από τα παιδικά μας χρόνια. Εάν θελήσει κανείς να τον αναζητήσει το πρώτον, θα πρέπει να πάει στην Έξοδο, στο βιβλίο δηλαδή της Εξόδου, το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί θα τον συναντήσει. Είναι μια εποχή που ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι πουλημένος στην Αίγυπτο και πήγανε και οι αδελφοί του έπειτα κάτω εκεί, όλες οι ψυχές με τον πατέρα του, 70 άνθρωποι, όπου έμειναν 400 χρόνια, όπως ξέρετε και αυτοί οι πόδουλοι τους Αιγυπτίους, που κάποτε ήρθε εποχή να φύγουν από εκεί τη βοηθεία ενός προσώπου που είναι ο προφήτης Μωσής και έχει την ανάλογο ιστορία που σας λέγω σήμερα. Ακούστε μερικά που έχουν σύγχρονον ισχύν, διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι εποχιακό που περνάει μόδα του. Έχει αιώνιον ισχύν, διότι είναι θεϊκά πράγματα αυτά. Πέθανε ο Φαραώ, σας εισαγάγω, πέθανε ο Φαραώ που γνώριζε την αξία του Ιωσήφ και του πατέρα του, που τη εντολή αυτού ήρθε ο πατέρας του Ιάκωβος στην Αίγυπτο. Οι Εβραίοι πολλαπλασιάζοντο και άρχισαν να τους φοβούνται οι Αιγύπτιοι ότι αυτοί πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και αν τυχόν κάποια στιγμή κάποιος εχθρός μας κάνει πόλεμο, θα ενωθούν με αυτούς και τότε κινδυνεύουν. Σκέφτηκε λοιπόν με το επιτελείο του να βρούνε κάποιο μέσον μέσα στις βαριές δουλειές που βάζανε στους ανθρώπους αυτούς, ώστε να υποφέρουν και να μην έχουν κέφι και να μην έχουν δυνάμεις για παιδοποιία και για οικογένεια. Έβγαλε και μία διαταγή και ειδοποίησε όλες τις ΜΕΕΣ, ώστε όταν ξεγεννούν Εβραίες και βλέπουν ότι γεννάν αρσενικών, να το φωνεύουν. Εδώ λοιπόν και κάτω θα σας μιλήσω. Και ελάλησε ο βασιλεύς των Αιγυπτίων προστασμέας των Εβραίων, εκ των οποίων η μία ονομάζεται Σεμφόρα και η άλλη Φουά, και είπε: όταν με έβετε τα Εβραία και είδετε αυτά επί τις γένες, εάν μεν είναι αρσενικών, θανατώνεται αυτό. Εάν δεν είναι θηλυκών, τότε αζεί. Αποτέλεσμα: εφοβήθησαν δε εμέ των Θεών παρά το Φαραώ και δεν έκαμνον ως είπε προς αυτάς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αλλά άφηνον ζώντα τα αρσενικά. Άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη να φοβούνται τον Θεό. Ξέρετε τι είπα να πει φοβούμε τον Θεό? Σέβουμε τον Θεό, λογαριάζω τον Θεό, υπολογίζω τον Θεό. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Αυτό είπα να πει. Γυναίκες λοιπόν αυτές φοβόσανται το Θεό περισσότερο και λιγότερο το Φαραώ. Μπορούσε να τους τυχήσει και το κεφάλι τους. Δεν το έκαναν όμως. Όπου έγινε θέμα. Γιατί δεν το κάνουνε αυτό το πράγμα. Και απήντησαν θέματα. Του λένε: βασιλεύ, οι Εβραίες είναι εύρωστες γυναίκες και δεν περιμένουν βοήθεια στη γέννα τους. Και έτσι εμείς χωρίς να προλάβουμε γεννάνε αυτές και τώρα τι να γίνει? Να πάμε να τους το πάρουμε? Δεν γίνεται δόλια όπως μας λέτε εσύ. Οι δικές μας πληρώνονται για να σκοτώσουν σήμερα μαζί με τις φόνες της μάνας.
πληρώνουν σήμερα για να σκοτώσουν. Πληρώνουν. Και θυμούμαι μία σαπατήσα που είχε ένα κόκκινο σπίτι. Λέγω, γιατί το βάλετε το χρώμα? Ε, μου αρέσει. Λέω, ίσως να είναι με τη δουλειά σας. Διότι το έχετε από αίμα μικρών παιδιών το έχετε φτιάξει αυτό. Και πράγματι έτσι το είχε φτιάξει. Μεγάλη διδασκαλία αφήνουν οι γυναίκες αυτές. Ο Θεός, όταν είδε ότι έτσι ενεργούν αυτές, ηγαθοποίητα σμέα. Και επληνθύνεται ο λαός και δυναμούται σφόδρα. Ο Εβραϊκός, εξαιτίας ότι δεν βρήκε αντιμετώπιση τα σμέα. Όταν είδε έτσι ο Φαραώ ότι του ξεφεύγουν οι γένες οι Εβραϊκές, έβγαλε ένα καινούριο σύστημα. Τα αρσενικά, τα Εβραιόπουλα, να πέφτουν στον ήλο. Εφόσον γεννάνε χωρίς με συνεύρωστες αυτές και δυνατές, να πέφτουν στον ήλο τον ποταμό. Εδώ ξεκινάει η υπόθεση του Μωσέου. Επήγε, λέει, άνθρωπος της εκ του οίκου Λεβί και έλαβε η γυναίκα μία εκ των θυγατέρων Λεβί από την ίδια ράτσα. Και συνέλαβε η γυνή και γέννησε ιόν. Ιδούσα δε αυτόν ότι το έμορφος ο υιός, η μητέρα που το γέννησε ένα όμορφο παιδάκι, έκρυψε αυτό 3 μήνες. Δεν το άφησε να το δει κανείς, το γέννησε, το έκρυψε, ώστε να μην το μάθουν οι εχθροί. Αλλά έπειτα μεγάλωνε, αλλά το μάθουν κάπως, αλλά γίνει. Τι να κάνει λοιπόν, έπρεπε να το ρίξει στο ποτάμι. Σκέφτηκε λοιπόν τότε αυτή να κάνει μία μέθοδο δικιά της, την οποία ο Θεός την ευώθησε να την πραγματοποιήσει. Μη δυναμένη να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε αυτό εις κυβότιον Σπάρτινον. Έφτιαξε ένα καλάθι Σπάρτινο, το πέρασε μέσα με πίσα και το πέρασε και με κατράμι και με ασφαλτό και το βάλε μέσα το παιδί. Αυτό δεν περνάει νερό και πήγε κάτω στο ποτάμι και δεν το πέταξε μέσα να το πάρει το ποτάμι, να το πάει κάτω. Το βάλε σε μια άκρη εκεί που ήταν ένα επίνεμο, είχε ένα έλος νερό, το βάλε εκεί. Ταυτόχρονα δε έβαλε την αδελφή του μικρού, τη Μαριάμ, κάπου εκεί να φυλάει, να δει τι θα γίνει. Θα το φάει κανένα ψάρι, θα το πάρει το ποτάμι, θα φέρει νερό και θα το πάρει να πάει κάτω, θα το βρει κανένας, το φάει κανένα θηρίο. Και τι έγινε κατά οικονομία Θεού? Εκατέβει η κόρη του Φαραώ με τις θεράπαινές της να πάρει το μπάνιο της στο ποτάμι. Και οι κοπέλες θα κάνανε βόλτες στο ποτάμι στην άκρη και άκουσαν κλάματα. Και το λένε στη Βασιλοπούλα ότι εδώ κλάματα κάτι είναι. Κάποιο παιδί, λέει, από τις Εβραίες θα είναι. Επήγαν εκεί, το βρήκανε, αυτό έκλαιγε μέσα. Τρέχει η μικρούλα, η αδελφή τότε, και λέγει στη Βασιλοπούλα, μήπως θα θέλατε να βρω καμία Εβραία που να έχει γάλα να το ταΐζει αυτό το μωρό? Λέει, ναι, να βρεις. Πάει αυτή και μιλάει στη μάνα του. Και έρχεται η μάνα του και το παίρνει το παιδί αυτό και το αναλαμβάνει να το περιποιηθεί μέχρι που να μεγαλώσει και θα της το ζητήσει αυτή. Και έπαιρνε και το μισθό της από πάνω. Αναφέρει εδώ ότι έπαιρνε και το μισθό της από πάνω. Και αφού εμεγάλωσε το παιδί, έφερε αυτό προς τη θυγατέρα του Φαραώ. Και έγινε υιός αυτής και κάλεσε το όνομα αυτού Μωσήν, που παναποιεί το Μωσής ανιρμένος από το είδωρ, βγαλμένος από το νερό, σεσωσμένος από το νερό. Αυτό παναποιεί Μωσής στην εβραϊκή γλώσσα. Κατά τα σημέρας εκείνας, αφού ο Μωσής εμεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού. Εκεί ήσαντε τώρα οι Εβραίοι υπόδουλοι σε Αιγυπτίου. Όμως, παρότι είναι στο παλάτι, παρότι ανατρέφεται βασιλικά, μαθαίνει γλώσσες, μαθαίνει επιστήμες, μαθαίνει τρόπους και τα αυτά, όμως γνωρίζει ότι αυτοί οι δούλοι είναι αδελφοί του και ενδιαφέρεται για αυτούς και βγαίνει να δει πώς περνάνε, υποφέρουν, βασανίζονται κάτω από τον αγά αυτό τον Αιγύπτιο.
πώς ξέρεις μωσή ότι αυτή είναι αδελφή σου? Εσύ ετράφεις, εσύ ανέστης μέσα στα χρόνια που καταλάβαινες, μέσα στο παλάτι. Αυτά που τα ξέρεις, η μάνα του. Η μάνα του, τα χρόνια που τον είχε στα χέρια της από μικρόν, δεν έπαυσε να τον διδάσει και να του βάλει κάτω από το πετσί του και να του βάλει κάτω από, μέσα στην καρδιά του, ότι είναι Εβραίο. Και έτσι πρέπει να πολιτεύεται υπέρ των αδελφών. Αυτοί που υποφέρουν είναι αδελφοί του, και ότι πρέπει εκεί που θα πάει στο παλάτι να ενδιαφερθεί για τους ανθρώπους αυτούς. Δυστυχώς, αυτό που είναι ένα μεγάλο μάθημα μένει απαρατήρητο κατ' εξοχήν για τις μητέρες τις σημερινές. Όλα μπορούν να τα μάθουν στα παιδιά ότι είναι Έλληνες, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ντρέπονται πολλοί να πούν ότι είναι Έλληνες. Και ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και αυτό μένει στην άκρη. Δύο πράγματα βασικά. Ορθοδοξία και ελληνισμός είναι βασικά πράγματα για μας. Και όσο να θέλουμε εμείς οι εχθροί από μέσα να τα βγάλουμε από τη μέση, δεν θα κατορθώσουμε. Χριστός μας, όταν είδε τους ελληνιστάς, τα σπαραμονάς του πάθους του, χάρηκε και είπε: «Μην ελλήλυθε, η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αν ήξερε ακόμη ο άνθρωπος, όταν ο Χριστός μας έλεγε «Εγώ είμαι το Α και το Ω», θα καταλάβαινε τι είπα να πει ελληνισμός, τι είπα να πει ελληνική γλώσσα και γιατί βάλεται η ελληνική γλώσσα σήμερα. Θα το καταλάβαινε. Αλλά αυτά δεν τα έχει παρακολουθήσει. Πώς θες εσύ το Α και το Ω, Χριστέ? Και πείτε μου ποια γλώσσα στον κόσμο έχει Α και Ω. Ουδεμία. Μόνο ελληνική. Και δια της ελληνικής γλώσσης αποδεικνύεται το τρισυπόστατο της θεότητος και το όνομα Ιησού. Διότι όπως λέει μία σιβίλα, σας πάω σε ένα άλλο οικόπεδο τώρα, λέγει ότι του Χριστού το όνομα θα φτιάχνει νούμερο 888 και θα είναι από δυο σύμφωνα και από τέσσερα φωνίες το όνομά του. Και θα κάνει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και εκατοντάδες 8. Και έτσι είναι. Εάν γράψουμε Ιησούς, εάν γράψουμε Ιησούς και βάλουμε από κάτω τα αντίστοιχα, το 10, το 8, το 200, το 400, θα φτιάξουμε 888. 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες. Η ελληνική αλφάβητος τι έχει? Έχει 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες. Και φτιάχνει 888. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Τ. 8 μονάδες. Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ω, Π. 8 δεκάδες. Ρ, Σ, Τ, Ι, Φ, Κ, Σ, Ω. 8 εκατοντάδες. Αν ήξερε ο άνθρωπος τι είναι η ελληνική γλώσσα. Εάν η ελληνική γλώσσα και ο ελληνισμός και η ορθοδοξία γενικά δεν είχαν καμιά αξία, προς τι ο Μέγας Αλέξανδρος να φτάσει στα Συνδία? Γιατί πήγε και κάτω, πήγε μοναχός του? Μόνο το ιστορικό αν ήξερε ο άνθρωπος, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στα Ρωσόλυμα, το τι έγινε, θα ήταν υπερήφανος για τη γλώσσα του και για τον ελληνισμό. Ξέρετε τι έγινε? Όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στα Ιεροσόλυμα, την παραμονή το βράδυ, τον ειδοποίησε ο Θεός: «Η πόλη αυτή είναι δική μου, δεν θα την πειράξει, θα σου δώσουμε τα κλειδιά». Και ο Ραβίνος, ο οποίος ερώτησε τον Θεό αν πρέπει να αντισταθεί ή να παραδώσει την πόλη, του είπε: «Αυτός που έρχεται είναι δικός μου και να του δώσει τα κλειδιά». Και μάλιστα έλαβε χώρα το εξής που θέλω να το ξέρετε σαν Έλληνες. Όταν το βράδυ έγινε το τραπέζι στα Ιεροσόλυμα και παρακάθισαν και οι Ραβίνοι και λοιπά και λοιπά, και ο Μέγας Αλέξανδρος με τους δικούς του, δεν παρακάθισε ο Παρμενίων, ο υπασπιστής. Γιατί κολοφής έκανε τις βόλτες. Και στο τέλος τον εκάλεσε και του λέει: «Προς τι η διαγωγή σου αυτή απόψε?»
Λέει, τι θέλατε, να καθίσω σε ένα τέτοιο τραπέζι? Ασφαλώ. Μα εμείς δεν κατεβήκαμε, λέει, από το άλογο, από εκεί που φύγαμε μέχρι εδώ. Και όταν είδα εγώ ότι κατεβήκατε και προσκυνήσατε έναν παπά, πώς ήταν δυνατόν να καθίσω σε αυτό το τραπέζι? Γι' αυτό του λέει. Αν ήξερες όμως τι μου είπε ο Θεός χθες το απόγευμα για αυτόν τον παπά και για αυτή την πόλη, και εσύ θα το έκανες αυτό το πράγμα. Αυτά είναι ξένα σε εμάς. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ντρέπονται πολλοί να πούνε ότι είναι Έλληνες. Όπως ντρέπονται και πολλοί να κάνουν ένα σταυρό. Τον κάνουν ή κάτω από το σακάκι τους, ή μέσα στην τσέπη τους, ή δεν τον κάνουν καθόλου. Ή ντρέπονται να δείξουν τη ζωή τους τη χριστιανική, μήπως κατηγορηθούν, μήπως θεωρηθούν οπισθοδρομικοί. Αυτή λοιπόν η μητέρα είναι μεγάλο δίδαγμα. Αυτή του έβαλε του παιδιού μέσα του, ώστε όταν μεγάλωσε και ήρθε σε κάποια κατάσταση που θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να βοηθήσει, ευγήκε να δει το πώς, το τι γίνεται. Και τι έγινε εκεί, ξέρετε? Όταν βγήκε, είδε, δεν ξέραν ποιος είναι, ότι αυτόν είναι Βασιλόπουλο, ότι είναι από το παλάτι, ότι είναι ο υιοθετημένος γιος της κόρης του Φαραώ. Αυτό δεν το ξέρανε. Και ένας Αιγύπτιος χτυπούσε έναν Εβραίο. Όταν το είδε αυτό, εθύμωσε και του δίνει δύο γροφιές και τον σκοτώνει τον Αιγύπτιο και τον θάπτει μέσα στην άμμο. Έριξε μια ματιά μου πως τον είδε κανείς. Δεν τον είδε κανείς, έφυγε. Την άλλη μέρα ξαναβγήκε εκεί που δούλευαν οι αδελφοί του οι Εβραίοι και οι υπεύθυνα. Και τι βλέπει? Βλέπει δύο Εβραίους να διαφυκτίζουν το. Βρε, τι κάνετε εδώ? Ούτε αυτοί ξέρουν ποιος είναι. Βρε, τι κάνετε εδώ? Βρε, είσαστε εχμάλωτοι. Βρε, και κάθεστε και κάνετε καυγάδες μεταξύ σας λοιπά. Ο ένας ήταν λίγο θρασίσος, φαίνεται. Και του λέγει ότι σε ένα τρίο τι σε ενδιαφέρει? Μήπως θέλεις, του λέει, να μας σκοτώσεις? Όπως σκότωσε τον Αιγύπτιο χθες και τον έκρυψες. Όταν άκουσε αυτό και κατάλαβε ότι θα μαθηθεί στο Φαραώ, όπως και εμαθέθη, και ο Φαραώ του εκκίνησε πόλεμο και διωγμό, τα μάζεψε και έφυγε. Πέρασε προφανώς από το Σουέζ, πέρασε από εκεί και πήρε την έρημο και ευρέθη στο όρος Σινά, στο όρος Χορίου. Εκεί που είναι μέχρι σήμερα, όσοι έχετε πάει ή όσοι είδατε προχτές, σας έδειξα εδώ πέρα, που είναι το φρέαρ του Ιωθώρ, του πεθερού του Μωσέως. Έφτασε εκεί και πήγε στο νερό εκείνο και κάθισε εκεί. Εκεί είδε μια νέα άλλη αδικία. Δεν ενήχετο την αδικία. Επήγαιναν δυνατοί και αδύνατοι. Πήγαιναν κάτι κοπέλες παπαδοπούλες να ποτίσουν τα προβατά του, να βγάλουν νερό, να ρίξουν στις ποτίστρες. Οι νεαροί, οι άλλοι κύριοι, εκπόρδιζαν τις κοπέλες, κάναν στην άκρη να ποτίσουν αυτοί πρώτα να φύγουν και οι κοπέλες γυρίζαν τα μεσάνυχτα. Όταν βρέθηκε ο Μωσής εκεί και είδε ότι οι κοπέλες κανονικά είχαν σειρά να ποτίσουν και έρχονται αυτοί οι κύριοι και εκπορθίζουν τα κορίτσια, σηκώνεται πάνω και ζητάει τη δικαιοσύνη. Λέει, κάνε στην άκρη. Αυτοί έχουν σειρά να ποτίσουν. Και έτσι βοηθάει και μοναχός του και βγάζουν νερό και ποτίσανε και φύγανε γρήγορα. Όταν άκουσε ο παπάς ότι έρχονται τα πρόβατα και λοιπά, λέει, δεν ποτίσετε, λέει, απόψε. Λέει, ποτίσαμε. Πώς ήρθε τόσο γρήγορα? Ένας Αιγύπτιος, λέει, μας βόηθησε. Ήταν εκεί πέρα και τους έκανε στην άκρη αυτούς που πάντοτε μας εκβιάζουν και μας βόηθησε μάλιστα και μας έβγαλε και νερό και έτσι έγινε και ήρθαμε νωρίς. Πού τους λέει ο άνθρωπος? Για να φέρετε να φάει ψωμί. Λέει, το κάναμε. Κάποια κοπέλα πήγε πίσω, αυτός εκεί ήταν στο πηγάδι και τον πήρε και τον πήγε πίσω. Μην τα συζητούμε πολύ. Έμεινε στο οικογενειακό περιβάλλον εκείνο και του δώσανε και κοπέλα από τις κοπέλες, τη Σεφόρα τη λεγόμενη, και έγινε γυναίκα του. Και τώρα το Βασιλόπουλο, Τσοπάνος, στου πεθερού του τα πρόβατα. Όχι Τσέλικα, Τσοπάνος. Τσοπάνος, Τσέλικας είναι κάτι το σοβαρό. Μ' αρέσει να έχω την κλίτσα και έχω πρόβατα κλπ. Αλλά να είσαι Τσοπάνος σε αλλού, αυτό είναι πολύ ταπεινωτικό. Από εδώ αρχίζει
το μεγάλο μάθημα γύρω από το Μωσή. 40 ολόκληρα χρόνια αδιαμαρτύρητα, 40 ολόκληρα χρόνια έβωσε του πεθερού του τα πρόβατα και τα ζώα που είχε εκεί πέρα. Και στα 40 χρόνια μετά την εκπαίδευση στα πρόβατα, όχι στο παλάτι. Ο παλατιού δεν έβγαλε ψωμί τίποτα. Δεν ωφέλησε σε τίποτα αυτό. Η εκπαίδευση που έγινε τα 40 χρόνια εκεί, 80 χρονών τώρα, βρίσκεται μπροστά μια μέρα στους τύπους της Παναγίας. Είδε την βάτων την καιωμένη και μη καταφλεγωμένη, έσπευσε να πάει εκεί να δει πώς έχει το θέμα. Πήγε κοντά, είδε δεν έχει εγώ τα λιβάτου. Πήγε από το άλλο μέρος και άκουσε μια φωνή και του είπε: Μωσή, Μωσή, βγάλε τα υποδηματά σου, ο τόπος είναι Άγιος. Και έβγαλε τα υποδηματά του και έτσι πλησίασε κοντά. Και άκουσε φωνή από τη βάτου, του μίλησε ο Θεός, τι θα κάνει από εδώ και κάτω. Τότε θα πάει να αναλάβει να βγάλει τον λαό από του Φαραώ τα χέρια. Σκεφτείτε πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος όταν όχι τη βάτω απλώς, όταν έρχεται σε αυτόν τον Θεό, όταν έρχεται σε αυτό το σώμα, σε αυτό το αίμα του Θεού, πώς πρέπει να έρχεται. Και πολλοί μας δεν έχουμε λύσει τα υποδηματά μας. Είμαστε δεσμευμένοι με πολλούς δεσμούς, με σαρκικούς, με κοσμικούς, με συμφεροντολογικούς, με εγωιστικούς, με σατανικούς, με κοσμικούς, με πολλούς δεσμούς. Δεν τα έχουμε βγάλει τα σανδάλια. Δεν ερχόμεθα καθαροί όπως πρέπει. Αν του απαγόρευσε να προχωρήσει να γίνει μια βάτο, έναν τύφον, τι πρέπει να γίνεται σήμερα στην ουσία. Ας το προσέξουμε, γιατί πολλοί γινόμαστε άξιοι τη Μεγάλη Πέμπτη. Πολλοί γινόμαστε άξιοι το 15 και τα Χριστούγεννα και την άλλη μέρα είμαστε ανάξιοι. Ας το καταλάβουμε ότι ούτε τότε είναι θα άξιοι. Και ας κάνουμε αυτό το οποίο διδάσκει εδώ ο Θεός σε αυτόν. Εν πάση περιπτώσει. Ελθέ λοιπόν τώρα του λέει, θα σε αποστείλω στον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει των λαών τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Απεκρίθη ο Μωσή και είπε προς αυτόν, τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους θεούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Ποιος είμαι εγώ? Ο Φαραώ δεν ήταν ο παλιός τώρα, ο παλιός είχε πεθάνει. Αυτός που εδίωκε το Μωσή και πεθάνει. Του το λέει παραπάνω, του λέει αυτοί που ζητούσαν την ψυχή σου, πέθαναν του λέει. Είναι άλλος Φαραώ τώρα. Αλλά αυτός με ταπείνωση, με το Θεό μιλάει, Και ο Θεός του λέει θα πάει να κάνει, δεν κάνει λάθος ο Θεός. Και του λέει, ποιος είναι εγώ που θα κάνω αυτό το πράγμα? Νόμιζε όμως ότι θα έπρεπε να έχει γλώσσα, να επιχειρήματα και ευτροφία για να το καταφέρει. Αλλά αυτά θα γινόταν τη δυνάμει τη χάρετος του Πνεύματος του Αγίου και τη δυνάμει του Θεού, θα γινόταν από δικιά του καπατοσύνη. Εν πάση περιπτώσει του λέει ο Μωσή. Δεν θα με πιστέψουν άλλωστε, του λέει, και να πάω να του πω, δεν θα με πιστέψουν τι πρέπει να κάνω, ότι πράγματι με έστειλες εσύ. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι αυτό επιχειρή σου? Ο δε είπε, ράβδι. Ένα ράβδι λέει. Μάλιστα. Ρίψον αυτό κατά γης. Πέταξε το κάτω, του λέει. Το πετάει. Και έρθει να το καταλύει. Είναι φίδι. Όταν το έδει αυτό, τρόμαξε ότι έγινε φίδι το ραβδί. Λέει, βέβαια, πήρε πιάσε, του λέει, από την ουρά. Πήγαινε λοιπόν, το πιάνει από την ουρά. Σαν να έγινε ξανά ράβδι. Αυτό του λέει θα σου χρησιμεύσει το ραβδί. Θα το κάνεις στο Φαραώ. Και όταν του κάνεις αυτό το πράγμα, θα ανακαστεί να μαζευτεί. Προεγνώριζε ότι εγώ σε στέλνω και δεν είναι η δικιά σου η αξία και η ικανότητα. Του έκανε δε ακόμη ένα άλλο τεστ, το οποίο είναι το έτσι. Είπε έτσι προς αυτόν ο Κύριος. Βάλε τώρα, του λέει, τη χείρα σου στον κόλπο. Βάλε το χέρι, λέει, στον κόλπο, εδώ στον κόλπο. Και έβαλε τη χείρα αυτού ή τον κόλπο αυτού. Και όταν εξήγαγε αυτή, ιδού η χείρα αυτού λεπτά οσιών. Γεμάτη
λέπρα. Και είπε ο Θεός, βάλε πάλι τη χείρα εις τον κόλπο σου, και έβαλε τη χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού. Και όταν εξήγαγε αυτήν εκ του κόλπου αυτού, είδαν ότι απεκατεστάθη η σάρξη αυτού. Σε λεπρός, σε αμαρτωλός. Εσύ θα την κάνεις. Εγώ θα την κάνω. Είπε πατρικό στην αρχή, εγώ δεν είμαι δυνατό να πάω. Δεν είμαι εύλαλος, αλλά είμαι δύσκολος στη γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός του λέγει, εγώ θέλω να μιλάω με σένα. Εσύ θα τα λες του Αρών και ο Αρών θα τα λες αυτόν. Άρα οι δυο μας θα τα λέμε εμείς. Μα με νοήματα. Μα κουτά, μα στραβά, εμείς οι δυο θα μιλάμε. Εσύ θα τα λες τον Αρών, ο Αρών έρχεται λέει εδώ μεταξύ. Και εσύ θα δέσπερες τα εκεί. Τον διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και εδέχτη να κατέξει αυτόν τον ρόλο και συνέχισε τον κατήφορο και έχουμε τις λεγόμενες 10 πληγές του Φαραώ, αν ενθυμίστε. Μήπω τι 10 πληγές του Φαραώ, τι έκανε. Από το σχολείο πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και εδώ στο σημείο αυτό ήθελα να σας πω το εξής για το θέμα αυτό της λέπρας. Η λέπρα είναι τύπο της αμαρτίας. Αν διαβάσετε στη Σοφία Σειρά, θα βρείτε στο 38ο κεφάλαιο ότι οι ιατροί έχουν σχέση με τις αρρώστιες. Δότε τόπο το ιατρό και γαραφτού αισθητρή. Κύριος έκτισε ιατρών. Κύριος έκτισε επιστήμη. Κύριος έκτισε εκγής φάρμακα και γαραφτών αισθητρή. Όμως οι γιατροί πιάνουν όλες τις αρρώστιες πλην την λέπρα. Θα ανοίξετε το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού και θα βρείτε εκεί ότι ο Θεός ως άλλος Ιπποκράτης διδάσκει τους Λεβίτας, τους κληρικούς, τι είναι τρόπο θα συμπεριφέρονται στη λέπρα. Αν έχει αυτό το χρώμα θα κάνετε αυτό. Αν έχει εκείνο το χρώμα θα κάνετε εκείνο. Αν έχει βάθος ιουλή θα κάνετε αυτό. Αν έχει εξανθήματα θα κάνετε το άλλο. Μέχρι που τους έδινε σημείωμα στον Λεβιτικό, στον αυτόν, στον στον λεπρόν, ότι θα βγεις από την πόλη. Δεν του επιτρέπει ελεύθερο επικοινωνία. Και αυτός που θα είχε γνώμη πάλι για τη λέπρα, αν επεκατεστάθη, πάλι ήταν ο κληρικός. Πηγαίνατε, επιδείξατε σε αυτούς σας τις ιερές. Και γιατί αυτό, διότι η λέπρα ήταν τύπος της αμαρτίας. Και την αμαρτία που έχει σχέση με την ψυχή τη ρυθμίζουν μόνοι κληρικοί. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Και μη ζητάτε τρόπον άλλον απ' έξω δικό σας να βρείτε δίθεν ότι θα τακτοποιήσετε το θέμα των αμαρτιών. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα μου να σας παρουσιάσω τους τύπους της λέπρας ως αμαρτία στην Παλιά Διαθήκη, να δείτε πόσο έχει δίκιο εδώ. Εσύ του λέει είσαι λεπρός. Είσαι αμαρτωλός. Εγώ θα την κάνω τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι εξεκίνησε. Έγιναν θαύματα, όπως ξέρετε. Άνοιξε η θάλασσα και περάσανε. Ξανακτύπησε με το ραβδί του και ξαναέκλεισε η θάλασσα. Γνωρίζετε, σταυροτύπος. Με τη ράβδο του εκτύπησε τη θάλασσα και άνοιξε η θάλασσα. Και με τη ράβδο του από εκεί ξανακτύπησε τη θάλασσα και έκλεισε τη θάλασσα. Δηλαδή, άνοιξε έτσι και έκλεισε έτσι και έφτιαξε σταυρό. Και μέσα εκεί επνίγηκαν όλα τα άρματα του Φαραώ και δεν έμεινε τίποτα. Και βγήκαν αυτοί από εκεί αβρόχες ποσί. Το νερό εσταμάτησε και έγινε γυάλινο τείχος και ένθεν και εκείθεν. Φύσηξε βοριάς ανατολικός άνεμος και ξηράνθη. Και περάσανε αβρόχες ποσί. Δεν λερώσανε ούτε τα παπούτσια τους. Το ραβδί εκείνο που του είπε ο Θεός ότι θα σε βοηθήσει πολύ αυτό. Και όταν πέρασαν το αποκυμέρος έπιασε χορό ξεχωριστών ο Μωσής με τους άντρες και χορό ξεχωριστών η Μαριάμ με τις γυναίκες. Ξεχωριστά οι γυναίκες, ξεχωριστά οι άντρες και ύμνησαν τον Θεόν
χορεύοντας και με ορισμένα όργανα. Αυτό το άνοιγμα της Ερυθράς, τη δυνάμη δράβου του Μωσέως, είναι και τύπος της Παρθενίας της Θεοτόκου. Και μάλιστα η Εκκλησία μας έχει ένα δοξαστικό του δευτέρου ήχου, νομίζω είναι, σε εσπερινό, που λέγει «Της απειρογάμου νύμφης εν τη ερυθρά θαλάσση εικόν διεγράφει ποτέ». Εκεί λέει ο Μωσής διηρέτης του ύδατος. Εδώ ο Γαβρίλ και λέει ο Θεός, πάρει του λέει αυτό το ξύλο και το βάλει στο νερό. Και το νερό θα γλυκανθεί. Και πράγματι παίρνει ένα ξύλο που του υπέδειξε, το βάλε στο νερό και γλυκάνθη το νερό και ήπια η συναγωγή, ήπια τα ζώα, 3 εκατομμύρια κόσμο. Δεν ήταν 10 και 20. Αποτέλεσμα είναι ότι ικανοποίησαν. Αλλά με το ξύλο εγλύκανε τα ύδατα. Το ξύλο είναι τύπος σταυρού. Τα ύδατα είναι η αμαρτία στον κόσμο. Και με το ξύλο εγλυκάνθησαν τα ύδατα. Και με τον τίμιο σταυρό εγλυκάνθησαν τα ύδατα. Θα το ακούσετε μεθαύριο στις προφητείες τις ημέρες του σταυρού. Ακόμη εδώ αναφέρεται το εξής. Και είναι μια απάντηση σε ορισμένους που δεν προσέχουν και κατεξοχήν σε ορισμένες άμυαλες γυναίκες. Που εφόσον υπάρχει ένα φάρμακο για μια αρρώστια που έχουν, εγώ δεν την παίρνω. Θα με κάνει ο Θεός καλά. Δεν σε κάνει ο Θεός καλά. Πόσον η ασπιρίνη μπορεί να σου κάνει τον πονοκέφαλο καλά, μην περιμένει να σου κάνει ούτε το λάδι να σου κάνει καλά, ούτε η προσευχή να σε κάνει καλά. Ταπεινώσου και πάρε το φάρμακο. Πολλοί και πολλές υποφέρουν και περιμένουν αοράτως εγωιστικά ότι έχουν παρησία στο Θεό και θα τους κάνει ο Θεός θαυματουργικός καλά. Δεν τους κάνει καλά. Ξέρετε τι λέει η Σοφία Σιράχη για αυτό το θέμα. Ουκ, ουκ, εξήλου εγλυκάνθησαν ύδατα. Δεν μπορούσε λέει, να πει στο νερό να γίνει καλά. Όχι, θα βάλεις το ξύλο να γίνει καλά. Δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός. Μπορεί, αλλά θα πάρεις το φάρμακο εφόσον υπάρχει. Για να γίνεις καλά. Ταπεινώσου και μην έχεις εγωισμό. Γιατί την παθαίνουμε και στο σημείο αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Και έχει εδώ από κάτω πάλι, στη συνέχεια αυτών των περιστατικών, έναν τύπον των 12 Αποστόλων και των 70. Και λέει, έπειτα από εκεί, από τη μέρα, ήλθον η Σελήν, όπου ήσαν 12 πηγαί υδάτων και 70 δέντρα φινίκων. Και εκεί στρατοπέδευσαν. Παλιά Διαθήκη είναι εκείνη που ζωγραφίζει την Καινή Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη είναι εκείνη η οποία ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη. Μεταφέρουμε τώρα εδώ και έρχομαι στο 17ο κεφάλαιο. Εκεί κάνει το πρώτο φάρμα. Δεν έχουν νερό και του λέγει του Θεού τι θα κάνω. Του λέει να χτυπήσει αυτή την πέτρα να βγάλει νερό. Και χτύπησε. Και υπάρχει αγαπητή μου αυτή η πέτρα. Λυπούμε πάρα πολύ γιατί έχω χάσει τη φωτογραφία. Το φιλμ το μικρό το έχω χάσει. Είναι στη Φαράνη. Δηλαδή από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά θα υπολογίσετε με τα πόδια όσοι κρατάνε μία και τέταρτο με μία μισή ώρα. Εκεί μάλιστα είναι και συνοικισμός των Βεδουίνων. Μένουν κατεξοχήν οι γυναίκες οι οποίες δεν βγαίνουν καθόλου προς τα εδώ. Αν πάτε εκεί θα βρείτε μία πέτρα η οποία είναι, αν έχετε δει αυτά που βάζουν στους μήλους, κάτι μεγάλα που γυρίζουν και παίρνουν νερό και το γυρίζουν, ή σαν εκείνα που βγάζουν νερό από το πηγάδι με το μακανοπήγαδο. Είναι μια πολύ μεγάλη πέτρα σαν μιλόπετρα, αλλά τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή θα είναι 8-9 μέτρα, θα φανταστείτε κυκλικά, 8-9 έτσι, 8-9 έτσι, τόσο μεγάλη πέτρα είναι. Και έχει τρύπες. Και οι τρύπες εκεί φαίνονται γλυμμένες που έχει βγει νερό. Είναι αδύνατο να τα αφισβητήσεις. Και λέγει η Γραφή ότι είναι εκεί, ακριβώς παρά το όρο Σχορίβ, τη Φαράν, εκεί έγινε το πρώτο θαύμα που χτύπησε, αυτή την πέτρα χτύπησε. Και αυτό το νερό έβγαλε και όχι πότισε, αλλά καταπότησε το κόσμο.
Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια αναφέρει όταν έκανε αυτό το πρώτο θαύμα, προχώρησαν και γίνεται ένα άλλο θαύμα. Όπως λέγει εδώ, τότε ήρθε ο Αμαλίκ. Ο Αμαλίκ είναι τύπος του Σατανά. Είναι φιλή εκεί όμως. Το Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εις Ραφιδίν, σε ένα στενό μέρος. Γιατί όταν οι λαοί εκείνοι έβλεπαν 3 εκατομμύρια κόσμο, μια μυρμηγιά να ξεφυτρώνει από τη θάλασσα ένα πρωινό, το θεωρούσαν δυσιδαιμονία. Και όλοι τους μπαίνανε εμπόδια. Δεν τους άφηναν να προχωρήσουν. Και τι γίνεται, λέτε. Ο Μωσής του λέει στον Ιησού του Ναβί και στους άλλους, πάρε του λέει 300 ανθρώπους και προχώρησε. Το πρωί να πιαστείς με τους Αμαλικίτες. Εγώ θα ανέβω, του λέγει, στο όρος να προσευχηθώ. Είναι η Αγία λεγόμενη κορυφή. Πολλοί έχουν πάει. Αγία Κατερίνη ψηλά, 8.500 πόδια. Αγία κορυφή, 5.700 και το άλλο, το από εκεί. Από εκεί λοιπόν είναι το βουνελάκι αυτό που ανέβηκε ο Μωσής. Ανέβει ο Μωσής απάνω, μαζί του ο Ααρών και ο Ωρ, με ωμέγα, ο Ωρ, ο γαμπρός του, της Μαριάμ ο άντρας. Ο λαός κάτω πάλευε. Σκώνει τα χέρια του ο Μωσής και προσεύχεται στο Θεό. Όσο είχε τα χέρια του σε αυτή τη θέση, σε τύπο σταυρό, οι Αμαλικίτες σκοτωνώσατε, τους έδιωχαν αδίκημα. Αλλά είναι ηλικιωμένος τώρα, είναι 100 ετών περίπου. Αναγκάζεται να κατεβάσει τα χέρια του. Και εφόσον κατέβασε τα χέρια του, οι Αμαλικίτες τους έφεραν φαλάκι πάλι από εδώ. Αυτή η δουλειά γινότανε μέχρι το απόγευμα. Ο Άρων και ο Ωρ που παρακολουθούσαν από εκεί, από το παρατηρητήριο, είδανε ότι μόνο όταν έχει τα χέρια του ανοιχτά, τότε νικάνε δική του. Τι κάνουν λοιπόν? Βάλουν ένα λιθάρι και τον καθίζουν επάνω. Το Μωσή. Και πάει ο ένας στο ένα μέρος ο Άρων και πάει και ο Ωρ το άλλο μέρος και του κρατάνε τα χέρια. Και τον βαστάνε σε αυτή την κατάσταση μέχρι που έπεσε ο ήλιος. Και έτσι ενικήσανε. Τι είναι ο Άρων και τι είναι ο Ωρ και τι είναι ο Μωσή? Ο Μωσής είναι τύπος του Χριστού του εσταυρωμένου. Ο Ααρών είναι το Α και ο Ωρ είναι το Ω. Και αυτός είναι που θα νικήσει το Αμαλίκ, το Σατανά. Θα τα ακούσετε μεθαύριο στις προφητείες που υπάρχουν. Τι που ενδιαφέρονται να τα βρούνε αυτά τα πράγματα, θα τα βρούνε στο 17ο κεφάλαιο. Όταν εν τέλει ο Μωσής προχώρησε, έκαμε ένα λάθος. Σαν άνθρωπος και αυτός. Ο Θεός του είπε να πει σε μια πέτρα να βγει νερό. Όχι να χτυπήσει. Μέχρι τώρα ο Μωσής εκτυπούσε τις πέτρες. Αυτό δεν το είχε κάνει. Ο λαός είναι σκληροτράχυλος. Τον φοβάται. Θα πω στην πέτρα. Αν δεν βγάλει, τι θα γίνει? Και ήλθαν, λέει, ο Μωσής και ο Ααρών απέμπροσθεν τη συναγωγή στην θύρα τη σκηνή του μαρτυρίου και έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών. Και φάνησε αυτού η δόξα του Κυρίου. Και λάλησε Κύριος προς το Μωσή, λέγω, λάβε τη ράβδα και συγκάλεσαν την συναγωγή. Συ και Ααρών ο αδελφός σου. Και λαλήσατε, όχι χτυπήσατε, λαλήσατε προς την πέτρα ενώπιον αυτών και θελιδώσει τα ύδατα αυτή και θέλεις εκβάλει εις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας και θέλεις ποτίσει την συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Και έλαβε ο Μωσής τη ράβδον απέμπροσθεν του Κυρίου καθώς προσέταξεν αυτόν και συνεκάλεσε ο Μωσής και ο Ααρών την συναγωγή έμπροσθεν της πέτρας και είπε προς αυτούς, ακούσατε τώρα σεις ή απηθείς, δηλαδή σκληροτράχη, να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης, όπως κρατούσε το ράβδι. Τι θέλετε, λέει, να σας βγάλουμε νερό από την πέτρα αυτή?
και την εκτύπησε την πέτρα με το ραβδί, ώστε ο Θεός δεν του θα την χτυπήσει, να πει να σας βγάλουμε νερό από την πέτρα αυτή. Και η τσόσα σωμοσή στην χείρα αυτού εκτύπησε με τη ράβδον αυτού την πέτρα, δις μάλιστα. Και ξύλθον είδα τα πολλά και έπιανε συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Όμως τον έπιασε από τα αυτή ο Θεός και είπε Κύριος προς το Μωσήν και προς τον Αρών, επειδή δεν επιστέψατε για να μαγειάσετε έμπροστε τον ιόν Ισραήλ να δούνε ότι και για αυτού του τρόπου γίνεται αυτό το πράγμα, δια τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γη την οποία έδωκα εις αυτούς. Και πέθαναν και οι δύο. Αναφέρει παρακάτω, συγκεκριμένος στο Δευτερονόμιο, στο 32ο κεφάλαιο, θα μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα αυτό που θα σας διαβάσω αυτή την ώρα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωσή την αυτήν εκείνη ημέρα λέγον, ανάβα εις το όρος τούτο Αβαρίμ, εις το όρος Νεβό, το εντυγή μου αβ, κατέναντι της Ιεριχώ, και θεώρησον την γην Χαναάν, την οποία εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ εις ιδιοκτησία. Και τελεύτησον για να πεθάνεις εν το όρι όπου ανεβαίνει. Και προστέθητη εις τον λαό. Καθώς ο αδελφός του Αρών ετελεύτησε, πέθανε πρώτα Αρών, εν το όρι όρο. Και προστέθητη εις τον λαό αυτού, διότι υπηθήσατε εις εμέ μεταξύ των ιών Ισραήλ εις τα ύδατα της Μέριβα. Και αναφέρει στη συνέχεια, και ανέβει ο Μωσής από τον παιδιάδων Μωάβ εις το όρος Νεβό εις την κορυφήν Φασγά, την κατέναντι της Ιεριχώ. Και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλάβ έως Δάν, και πάσαν την γην Νεφθαλή και την γην Εφραίμ και Μανασί και πάσαν την γην του Ιούδα, έως τη θαλάσσης της Εσχάτης και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, της πόλεως των Φινίκων έως Σιγόρ. Δηλαδή δεν τον άφησε να πάει μέσα, τον ετοιμόρισε, του κόψε τη ζωή, αλλά του δείξε πού πρόκειται να πάει ο λαός αυτός, τον οποίον τόσα χρόνια αυτός οδήγησε, περίπου 40 χρόνια μαζί του. Και εν τέλει δεν ηξιώθη, θέλω να ξέρετε, ο Μωσής να μπει μέσα. Ο Ιησούς του να δει και ο Χάλεφ, δύο από τις 600.000 άντρες που βγήκανε από την Αίγυπτο, δύο μόνον πήγαν στη γη της Επαγγελίας. Οι άλλοι άφησαν τα κόλλα εντυρήμο. Ξέρετε τι πάνε να πει κόλλα, πόδια αυτά τα χοντρά εδώ, τα μύρι, λέγονται κόλλα. Τα κόλλα εντυρήμο. 599.998 άφησαν τα κόλλα εντυρήμο. Και δύο μόνον. Και όλοι αυτοί που εγεννήθηκαν τα χρόνια αυτά, εκτός από αυτών που πέθαναν σε διάφορα περιστατικά, εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας. Όλοι οι άλλοι όχι. Όμως έκανε οικονομία και του δείξε πού πηγαίνουν αυτούς που οδηγούσε τόσα χρόνια. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, αυτή είναι η γη την οποία εγώ όμως προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν. Εγώ σε έκανα να ειδείς αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει. Απλώς κοίταξέ την, να την πατήσεις δεν πρόκειται να την πατήσεις. Και ετελεύτησε εκεί ο Μωσής, ο θεράπων του Κυρίου, εν τη γη Μωάβ, κατά των λόγων του Κυρίου. Και έθαψαν αυτόν, εν κοιλάδι εν τη γη Μωάβ, κατέναντι δε Φαγόρ. Και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον. Και ήτο ο Μωσής 120 ετών όταν απέθανε. Δεν ημαυρώθησαν οι οφθαλμοί, δεν έχασε το φως του καθόλου. Ουδέ η λατώθη η δύναμη σ' αυτού. Ήτο 120 ετών και ήτο πάντοτε νέος. Σταχυολόγησα απλώς να σας δείξω πού θε προέρχεται, τι δύσκολο αγώνα ανέλαβε, πού τον ανέβασε ο Θεός, πού τον έφτασε ο Θεός, αλλά και πού τον κατέβασε ο Θεός για μία και μόνο αμαρτία. Και λέγω καμιά φορά, αν ο Μωσής
για αυτό που για μας ήταν ανθρώπινο. Δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας. Εμείς θα μπούμε. Εμείς που θεληματικά αμαρτάνομε, θα μπούμε. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Η μητέρα του επίσης, με μια πίστη, εβραϊκή πίστη, έγινε αιτία να φτάσει ο Μωσής εκεί που έφτασε. Έχετε υπόψη σας ότι η ταπείνωση αφενός του Μωσέως, η πραότης του και η αγαθότης του και η δικαιοσύνη εκατέβασε το Θεό από τον ουρανό και τον έφερε στα 2.000 μέτρα. Το ξέρετε αυτό πράγμα? Και τον ενάγκασε 2 φορές το Θεό να γράψει τις πλάκες της λίθινες. Το ξέρετε αυτό? Και τις έγραψε 2 φορές. Για την πρώτη φορά που τις πήρε και κατέβηκε, βρήκε τον αδελφό του τον Αρών και είχαν κάνει μόσχο χρυσών. Και εκεί θύμωσε και τα σπάσε όλα. Εμείς μιλάμε με τον πραγματικό Θεό και εσύ φτιάχνεις τώρα μόσχους εδώ πέρα για Θεού. Τα σπάσε. Και έσπασε και τις πλάκες. Και ξαναανέβηκε και πήρε άλλη. Σκεφτείτε. Επίσης έχει ένα ωραίο μάθημα από την άλλη πλευρά αυτό το θέμα που σας λέω. Εκατέβασε το Θεό. Αλλά ο Θεός δεν κατέβει παρακάτω από ό,τι μπορούσε να ανέβει ο Μωσής. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας, ότι αυτό που περνάει από τον εαυτό σου θα το βάλεις. Και τις καταβεί ο Θεός εκείνο που δεν μπορείς. Σε θέλει να σηκωθείς ο Θεός. Να βάλεις τον αγώνα σου. Να βάλεις εκείνο που μπορείς εσύ. Και το υπόλοιπο θα το βάλει αυτός. Δηλαδή γίνεται πάντοτε εκείνο που έκανε και στον τάφο του Λαζάρου μπροστά. Λάζαρε, έλα έξω. Ο Λάζαρος έτσι. Λύστε του τα χέρια. Και τον έφερες τεταρτέον από τον άλλο. Και τον έφερες με βεμμένα τα χέρια. Δεν τα λύσεις τα χέρια. Τα χέρια μπορείτε να τα λύσετε εσείς. Να τον βγάλετε από εκεί δεν μπορούσατε εσείς. Εκείνο που δεν μπορούσατε εσείς, το κάνω εγώ. Αυτό που μπορείτε εσείς, θα το κάνετε εσείς. Το θέλει δηλαδή συνεταίρο το Θεό, τον άνθρωπο, ο Θεός, για να τον βοηθήσει και να τον υψώσει. Η ζωή του Μωσέως, τουλάχιστον για τις μανάδες, έπρεπε να είναι πολύ γνωστός. Αλλά δεν είναι γνωστός. Η ζωή των μερών εκείνων έπρεπε να είναι γνωστό σε όλες τις μέρες της φώνησης και τους γιατρούς με ευθύρας, οι οποίοι σκοτώνουν τα παιδιά. Και είναι φοβόσατε τον Θεό. Αυτοί δεν φοβούνται τον Θεό. Το τι γίνεται σήμερα είναι, δεν ξέρω πώς αντέχει αυτός ο Θεός να βλέπει αυτά τα νοσιουργήματα να γίνονται εν πλήρη 20ο αιώνα που μιλούν περί δικαιωμάτων ανθρώπων. Λες και αυτό το αθώο που δεν έρωσε νερό πουθενά, δεν έβαλε ποτέ δυσκολία στη μητέρα ή στον πατέρα ή σε κανέναν, αυτό δεν έχει δικαιώματα να ζήσει. Και έχουν δικαιώματα οι άλλοι, οι οποίοι απέδειξαν πολλές φορές ότι είναι ανάξιοι το να ζήσουν. Αν είτε καμιά φορά, αν θέλετε, και την Παλιά Διαθήκη, ό,τι θέλετε βρίσκεται εκεί πέρα μέσα. Έχει και φιλολογικά, έχει και δράματα, έχει ό,τι θέλεις βρίσκεται εκεί πέρα μέσα. Μεγάλα διδάγματα, μεγαλύτερο βιβλίο, μεγαλύτερος μπαξέν για όλα τα θέματα, είναι η Παλαιά Διαθήκη, η οποία τον άνθρωπο το βοηθάει. Έχει μια γλώσσα δε από και καλυμμένη. Όχι με καλέπια, κρύβουμε τα ψέματα και τα αυτά, λέει την αλήθεια, όπως ακριβώς γίνεται. Για να μπορεί ο άνθρωπος να τίθεται απέναντι της αληθείας, κατά κάποιον τρόπο, και να εργάζεται σωστά. Τι να πω τώρα εγώ, το πιάστε αυτό που σας είπα. Ότι ο Μωσής δεν πήγε στον Παράδεισο, δεν πήγε στη γη της Επαγγελίας, ο Μωσής, το πιάσετε αυτό το πράγμα, τι εταιρείτε. Βέβαια, όταν κατέβει ο Χριστός κάτω, τα θέματα τακτοποίησαν. Για τα σωλός επίστευτο ο Μωσής. Ο Μωσής έγραψε για τον Χριστό. Ο Μωσής προετύπωσε τον Χριστό. Είπε τόσα πράγματα και έκαμε τόσα πράγματα. Αλλά δεν αξιώθη αυτό το πράγμα. Του το αφαίρεσε. Τι δίκαιος είναι ο Θεός και τι σκληρός είναι ο Θεός. Ακούσατε κάτι που είπατε στο βράδυ, που λέει ο Πέτρος, αγγέλων αμαρτισάντων ούκ φύσατο ο Θεός. Έτοιμοι άγγελοι, δεν φελυπήθηκε λέει και φεταρτάρωσε. Εμείς έτοιμοι σατανάδες θα μας πάει στο Παράδεισο? Πόσο δεν μετανοούμε, πόσο δεν αλλάζουμε ζωή, πόσο δεν εξομολογούμε θα μας στείλει στο Παράδεισο? Γιατί για πάλι καλά δεν μας θέλει? Τι μας θέλει? Γι' αυτό μιλώ με αυτό το πνεύμα και ας το προσέξουμε και ας κάνουμε ό,τι να μπορούμε.
Εύχομαι λοιπόν ο Θεόφθης Μωσής να μας δώσει και το μαθημά του απόψε το βράδυ.